se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Στις 9 Μαΐου 1950, η διαγήρυξη Σουμάν, που παρουσιάστηκε από τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, Ρομπέρ Σουμάν, πρότεινε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας, άνθρακα και χάλιβα. Τα 6 ιδρυτικά μέλη ήταν η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Ήταν η περίοδος κατά την οποία τα κράτη της Ευρώπης, προσπαθώντας ακόμη να επουλώσουν τις πληγές τους από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έκαναν το πρώτο βήμα για την ενοποίηση της Ευρώπης μέσα από την οικονομική και πολιτική ένωση των ευρωπαϊκών χωρών, που θα εξασφάλιζε την ειρηνική συνύπαρξη και την αλληλεγγύη. Στις 25 Μαρτίου 1957, με τη συνθήκη της Ρώμης, ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ή Κοινή Αγορά. Η Ελλάδα υποβάλλει έτοιμα σύνδεσης το 1959 και στις 9 Ιουλίου 1961 υπογράφει τη Συμφωνία Σύνδεσης με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η πρώτη του είδους με τρίτη χώρα, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Αβέροφ, του Υπουργού Συντονισμού Αριστίδη Πρωτοπαπαδάκη, του Αντιπροέδρου Παναγιώτη Κανελόπουλου, του Αντικαγκελάριου της Δυτικής Γερμανίας Λούντβιχ Έρχαρτ και του Υπουργού Εξωτερικών του Βελγίου Πολ Ανρί Σπακ. Την ίδια περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο ψυχρός πόλεμος. Η σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα παγώνει η επταετής δικτατορία, ενώ από το 1976 οι σχέσεις αναθερμαίνονται για να καταλήξουν στις 28 Μαΐου 1979 στην υπογραφή στο Ζάπιο της πράξης προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου του 1981. Το κλίμα αποτυπώνουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πραγματοποιείται στο διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρίου 1983. Την ίδια ώρα στην κοινότητα παραμένουν διαιρέσεις, ενώ και η Ελλάδα ακόμη εξοικειώνεται με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, καθώς δεν λείπουν οι τριβές. Δύο χρόνια αργότερα, με την έναρξη της συζήτησης για τη δημιουργία των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων, προδρόμων των διαρθρωτικών ταμείων και των πακέτων, η Ελλάδα βλέπει με νέα ματιά την Ευρώπη. Στο μεταξύ, έχει επανεκλεγεί το ΠΑΣΟΚ. Από την 1η Ιανουαρίου 1985, η νέα Επιτροπή με επικεφαλής τον Ζακ Ντελόρ διπλασιάζει τους διαθέσιμους διαθροτικούς πόρους με τη δημιουργία κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Dès lors, est-il présomptueux d'annoncer puis d'exécuter la décision de supprimer toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe d'ici 1992. 8 années pour réaliser cette suppression, c'est-à-dire le temps de deux commissions. Vous voulez... Nous voulons qu'à la fin de votre mandat, en 1988, les Européens, vos électeurs, puissent toucher du doigt, dans leur vie quotidienne, une Europe concrète, une Europe réelle où l'on puisse sans entrave circuler, dialoguer, communiquer, échanger. Το 1986 ακολουθεί η τρίτη διεύρυνση με την προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ το εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 1988 η δεύτερη ελληνική προεδρία βρίσκει την Ελλάδα πιο έμπειρη. L'ouverture des marchés dans les conditions décrites par le traité de Rome n'a pas conduit et n'est pas prêt de conduire à la création d'un véritable marché intérieur aussi longtemps que toute une série d'autres mesures n'accompagne pas cette démarche. Il est aujourd'hui patent et largement admis
que le fonctionnement d'un véritable marché unique pose des exigences nettement plus grandes que les réductions tarifaires et la mise en place d'un tarif douanier commun. Il nous faut de nouveau réussir aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, le marché intérieur, cette grande sauvegarde pour tous les travailleurs, pour ces 13 millions de chômeurs qui augmentent depuis 13 années consécutives. Si nous voulons un espoir, il nous faut enfin réaliser, et aujourd'hui, ce marché intérieur. Ακολουθεί το 1989 η επανένωση των δύο Γερμανιών, ενώ ένα μήνα μετά την πτώση του τείχους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρασβούργου αποφασίζει τη σύγκληση δύο παράλληλων διακυβερνητικών διασκέψεων με στόχο την οικονομική και πολιτική ένωση της Ευρώπης. Στις 7 Φεβρουαρίου 1992 υπογράφεται η Συνθήκη του Μάστριχτ με την οποία θεσπίζονται κανόνες για το μελλοντικό ενιαίο νόμισμα, την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, καθώς και τη στενότερη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1994, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιείται η τρίτη ελληνική προεδρία, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ένταξη Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας. Έχει μεσολαβήσει η πτώση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά την απόρριψη του πακέτου Πινέιρο, που πρότεινε το Νέα Μακεδονία ή Νόβα Μασεντόνια για το επίμαχο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Στο μεταξύ, η νέα κυβέρνηση επιβάλλει εμπάργκο στη γειτονική χώρα, προκαλώντας όξυνση στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τελικά οδηγεί με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών στη λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία αναγνώρισης των Σκοπίων με την προσωρινή ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2002, το επίσημο νόμισμα της Ελλάδας είναι πλέον το ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2003, κατά τη διάρκεια της 4ης Ελληνικής Προεδρίας, υπογράφεται στη ΣΤΟΑ του Ατάλου η προσχώρηση των 10 υποψηφίων χωρών της Κέντρο-Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 υπογράφεται η Συνθήκη της Λισαβόνας, γνωστή και ως Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, η οποία υποκαθιστά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που δεν προχώρησε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε ισχύ στα τέλη του 2009, δίνοντας νέες νομοθετικές εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο τίθεται σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο Υπουργών όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δράσεις και τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλάζει επίσης τον τρόπο συνεργασίας του Κοινοβουλίου με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και ενισχύει την επιρροή των Ευρωβουλευτών. La France met souvent en question jusqu'où on peut s'étendre les frontières de l'Europe, de l'Union européenne. Alors, comment est-ce que vous imaginez l'élargissement de l'Europe de 27? Il faut s'arrêter. Bon, voilà. Mm-hmm. Jusqu'ici. Il faut vraiment s'arrêter. On a fait un élargissement énorme et très rapide. Mm-hmm. Pensez quand la Grèce est entrée. C'était un choc, c'est-à-dire pour le peuple, cet élargissement oui. rapide. Pour tout le monde. Mm-hmm. Pour tout le monde. Si vous faites partie d'un club, d'une association, etc., que tout à coup les membres de cette association, il y en a deux fois plus, mm-hmm. ça change. Μετά τις εκλογές του 2009, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα περίοδο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε οικονομικό επίπεδο που δοκιμάζουν τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η ενεργοποίηση από την Ευρωζώνη του μηχανισμού στήριξης ανοίγει το δρόμο για το πρώτο μνημόνιο. Les dirigeants, si vous regardez leur comportement, sont redevenus plus nationaux. Quand nous avions des réunions dans les années 80, 70, 80, dans ces réunions, nous, ensemble, dans le petit groupe, on cherchait le bien de l'Europe. Mm-hmm. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Actuellement, quand il y a des réunions, les gens rentrent dans leur capitale et disent « j'ai obtenu ceci de l'Europe mm-hmm. ». C'est tout la même chose. 7 χρόνια αργότερα και μετά από 3 μνημόνια, η Ελλάδα προσπαθεί να ξαναβρει το βηματισμό της στη μεταμνημονιακή εποχή, ενισχύοντας το ρόλο της στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με τη σειρά της καλείται να χαράξει τη στρατηγική του μέλλοντος, αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Ελλάδα.
Λίγους μήνες μετά τις ευρωεκλογές του 2019, η πανδημία του κορονοϊού δοκιμάζει τις αντοχές υγειονομικών συστημάτων και οικονομίας, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δραστικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. For me it is crystal clear. We need to build a stronger European health union. It is time to do that. And to start making this a reality, we must now draw the first lessons from the health crisis. We need to make our new EU for Health program future-proof.